αν θέλετε να δημιουργήσετε μια αξιοπιστία σε ένα κοινό που σας παρακολουθεί τόσο μεγάλη που ανεξάρτητα τι θα πουλήσετε, να υπάρχει αυτό το κοινό και να σας ακολουθεί και ίσως να έχετε και την ευκαιρία να τους πουλήσετε, τότε επίσης θα πρέπει, καλησπέρα αγαπημένο μου φίλε Ανδρέα, ένας συμμαθητής μου παρακολουθεί και κορυφαίος επιχειρηματής, χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μέσα. Λοιπόν, αν λοιπόν θέλετε να μπορείτε να έχετε πελάτες ανεξάρτητα από το τι πουλάτε, θα πρέπει να χτίσετε τόσο δυνατά την αξιοπιστία τη δική σας μέσα από τη δημιουργία του προσωπικού σας brand. Και έτσι βλέπετε σιγά σιγά ότι ήδη, έχω αρχίσει ήδη και μιλάω για το προσωπικό brand χωρίς να μπω. Και τέλος να πω ότι αν θέλετε να βοηθήσετε αυτό το, πώς να το πω, το social business world, αυτό που συμβαίνει σήμερα που όλοι μοιράζονται τις εμπειρίες τους με όλους, θεωρώ ότι το YouTube για παράδειγμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργαλεία που στο τέλος θα γίνει εγκυκλοπαίδεια για οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς και ψάχνεις, τότε κάνοντας τον κόσμο σου γύρω σου, τον κόσμο γύρω σου καλύτερο, μέσα από τις γνώσεις σου και αυτό που γνωρίζεις και να το μοιράζεις με άλλους ανθρώπους, αρχίζεις και δημιουργείς το δικό σου brand. Άρα λοιπόν, το brand είναι μονόδρομος για όποιον θέλει να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και πιστεύω προσωπικά ότι είναι κάτι το οποίο ούτως ή αλλιώς όλοι μας χτίζουμε, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Θα σας διαβάσω για να μην το παραποιήσω. Έχω μπροστά μου μία απίστευτη δήλωση που έκανε ο CEO των Starbucks, πρώην ιδιοκτήτης των Starbucks, ο οποίος λέει ότι όταν κάποιος χτίσει σωστά το brand του, τότε εκείνο δουλεύει για αυτόν. Ακτινοβολεί τρία πράγματα. Την ιστορία σας, το όραμά σας και το σκοπό σας. Και θα σας πω επίσης τι μπορεί ή γιατί μάλλον, να ξεκινήσω με αυτό, γιατί κάποιος αξίζει να χτίσει το δικό του προσωπικό brand. Προσέξτε, υπάρχουν τρία πράγματα. Χτίζοντας το δικό σου προσωπικό brand, ενώ ή της εταιρείας σας ή το δικό σας σαν άνθρωποι, δεν ξέρω, επειδή είδα τώρα και τον Ανδρέα και σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι κάποιος επιχειρηματίας μέσα ή π.χ. ένας ασφαλιστής, ο φίλος μου που με πήρε τηλέφωνο πριν, κορυφαίος ασφαλιστής ο Γιάννης και μου λέει πού θα γίνει το live, θέλω να το δω, έτσι. Λοιπόν, ένα ισχυρό λοιπόν brand μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τεράστιες αλλαγές. Τεράστιες αλλαγές σε τρεις τομείς. Πρώτον, να σας αναγνωρίσουν. Γιατί ένα πολύ βασικό κομμάτι για κάθε brand είναι η αναγνωρισιμότητα. Βλέπετε, ας πούμε, ότι για την Nike υπάρχει τεράστια αναγνωρισιμότητα. Βλέπεις το σηματάκι και καταλαβαίνεις ποια είναι η εταιρεία, τι προσφέρει, τι μπορείς να αγοράσεις από αυτήν την εταιρεία, πώς μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη με τα προϊόντα της ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, η αναγνωρισιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Όμως, υπάρχει και μία ακόμη αναγνωρισιμότητα που αφορά το χώρο στον οποίο είσαι. Αν, ας πούμε, έχεις μία επιχείρηση που πουλάει χι προϊόντα, αρχίζει χτίζοντας το δικό σου brand να εδραιώνεσαι στο χώρο και στους πελάτες που ψάχνουν αυτού του είδους τα προϊόντα, σαν να είσαι η καλύτερη επιχείρηση του είδους. Αυτό, η αναγνωρισιμότητα δηλαδή, είναι πάρα πολύ σπουδαίο χαρακτηριστικό για τους ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να εργαστούν σκληρά για να χτίσουν το δικό τους brand. Γιατί μετά θα σας εξηγήσω και πώς θα χτίσετε το δικό σας brand, τι χρειάζεται. Θα πούμε τέσσερα πράγματα που μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε για να ξεκινήσετε το χτίσιμο για το δικό σας brand. Νούμερο 2, είπαμε αναγνωρισιμότητα. Νούμερο 2 είναι το κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι, ναι, τους ψάχνεις, αλλά όταν υπάρχει αναγνωρισιμότητα θα έρθουν εκείνοι πλέον, κάποιοι από αυτούς που ψάχνεις, να το πω έτσι, εκείνοι θα έρθουν να σε αναζητήσουν. Ας πούμε, φανταστείτε μεγάλες εταιρείες και καταστήματα, τώρα να μην πω άλλα ονόματα, έτσι, στα οποία εμείς πηγαίνουμε. Εμείς πηγαίνουμε και δημιουργούμε τζίρο σε αυτούς τους ανθρώπους ή τις επιχειρήσεις. Γιατί έχουν χτίσει το brand τους στην αγορά, έτσι. Πού πηγαίνετε, ας πούμε, και παίρνετε σούπερ μάρκετ. Αυτό το σούπερ μάρκετ που πηγαίνετε, σας έχει περάσει στο μυαλό το brand του και πηγαίνετε εκεί. Πάτε μόνοι σας, δεν έχετε σπίτι να σας παρακαλέσει να πάτε να ψωνίσετε, έτσι. Και τρίτον, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι, κατάλληλες ευκαιρίες. Θέλω λοιπόν να σας πω κάποια στατιστικά νούμερα και να πω επίσης ότι όλα αυτά, δηλαδή η αναγνωρισιμότητα, οι κατάλληλες ευκαιρίες και οι κατάλληλοι άνθρωποι, θα παρουσιάζονται μέσα στο ταξίδι αυτό που θα κάνετε για να χτίσετε το δικό σου προσωπικό brand, ούτε όλοι μαζί, ούτε στην αρχή, ούτε στο τέλος. Απλά όσο περισσότερο είστε μέσα στη διαδικασία,
τόσο μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα αποκτάτε και τόσο περισσότερο αρχίζετε να δημιουργείτε, να κεντρίζετε την προσοχή των ανθρώπων γύρω σας. Θέλω να σας δώσω κάποια πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για να καταλάβετε. Έχω δουλέψει πάρα πολύ για αυτό το live, όπως θα δουλέψω και για τα επόμενα, γιατί είναι ένα θέμα που υπεραγαπώ, για να καταλάβετε πόσο δυνατό είναι το κομμάτι του branding. Προσέξτε. Το 94% των καταναλωτών επιλέγουν να αγοράζουν από ένα brand, κάποιο brand με το οποίο έχουν συνδεθεί συναισθηματικά. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Το 91% προτιμούν να αγοράσουν ένα αυθεντικό brand από μία απομίμηση, παράδειγμα. Και το 64% αγοράζει και ακολουθεί ένα brand το οποίο είναι πολύ κοντά στις αξίες που εκείνοι έχουν σαν άνθρωποι. Να πω επίσης κάποια πολύ δυνατά στατιστικά για το κομμάτι του Instagram. Δεν ξέρω αν δουλεύετε στο Instagram, εγώ μέσα από τη σύζυγό μου την Παρασκευή, η οποία λατρεύει το Instagram και δουλεύει πάρα πολύ, μπορείτε να τη δείτε στο app Παρασκευή Κατσανάκη στο Instagram, κάνει πάρα πολύ δουλειά εκεί. Άρχισα να το ψάχνω λίγο τελευταία και είδα πόσο δυνατό εργαλείο είναι. Ακούστε, ο κόσμος στο Instagram, έτσι, το 80% του κόσμου που είναι μέσα στο Instagram ακολουθεί τουλάχιστον ένα brand. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να εξοικειώνεται πάρα πολύ στο να ακολουθεί την αγαπημένη του μάρκα ή τον αγαπημένο του καλλιτέχνη. Γιατί και ο καλλιτέχνης ή ο αθλητής είναι ένα είδος brand, έτσι. Έτσι, οποιονδήποτε τέλος πάντων μπορεί να εννοηθεί ως brand. Ακούστε τώρα, το Instagram όμως έχει 2 δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες. Άρα, αν εγώ θέλω να χτίσω το brand μου μέσα στο Instagram, πρέπει πρώτον, η πρόκληση ποια είναι, ότι πρέπει να ανταγωνιστώ όλους αυτούς που κάνουν το ίδιο πράγμα, τους λεγόμενους influencers, έτσι. Δεύτερον, άρα θέλει πολλή δουλειά και συστηματική δουλειά. Και δεύτερον, θα πρέπει να σκέφτομαι την τεράστια προοπτική που έχει μία αγορά που μου παρουσιάζεται με 2 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες, οι οποίοι, ακούστε, αυτοί που είναι ενεργοί, μπαίνουν στο Instagram 56 λεπτά την ημέρα, δηλαδή μία ώρα την ημέρα. Είναι τρελό το νούμερο.